Πέρασε το Σαββατοκύριακό του. Γιάννη. Το Σαββατοκύριακο το πέρασα μια χαρά. Πήγα στα Χανιά με μερικά από τα παιδιά. Είναι η ώρα που 15 φοιτητές από τη μακρινή Αυστραλία συζητούν με την καθηγήτριά του σε άπτες στα ελληνικά τις δραστηριότητες που ανέπτυξαν το Σαββατοκύριακο. Περπατήσαμε και στο Φαράκι λίγο. Και μετά πήγαμε για λίγα ψώνια. Τα παιδιά βρέθηκαν στην Πανεπιστημίου Πολυγάλου στο Ρέθυμνο, στο πλαίσιο του θερινού σχολείου που διεξάγεται αυτή την περίοδο, καθώς παρακολουθούν με μανία μαθήματα νεοελληνικής γλώσσας. Πρόκειται για ένα οικείο μάθημα που διδάσκονται και στο Πανεπιστήμιο της Αδελαίδης όπου μένουν. Η 22χρονη Ασημίνα Καρανικόλα μιλά στην κάμερα της νέας τηλεόρασης για αυτήν της την εμπειρία. Μ' αρέσει που έχω, πώς το λες, access σε δάσκαλοι που μας μαθαίνουν ελληνικά και είναι από Ελλάδα. Και που μόνο μιλάμε ελληνικά στις τάξεις. Σαν στην Αδελαίδα μπορούμε να μιλάμε αγγλικά στις τάξεις και να εξηγούμε τις λέξεις στα αγγλικά. Αλλά αν υπάρχουν λέξεις που δεν ξέρουμε, πρέπει να βρούμε το νόημα στα ελληνικά. Και είναι διαφορετική εμπειρία, πολύ, πολύ ωραία. Αυτό το θερινό σχολείο έχει ως σκοπό να παρακολουθούν τα παιδιά κάποια μαθήματα τα οποία θα τους δώσουν την ευκαιρία να πάρουν credit για τις σπουδές τους εκεί, διότι παρακολουθούν μαθήματα ελληνικών και στο κέντρο λόγος στο Πανεπιστήμιο Flinders. Οπότε για αυτούς έχει μια ακαδημαϊκή βαρύτητα αυτή η σπουδή εδώ, αυτό το θερινό σχολείο. Και για μας είναι μια ευκαιρία να γνωρίσουν τα παιδιά την Κρήτη, να έρθουν σε επαφή με τον ελληνικό πολιτισμό, την ελληνική κουλτούρα. Οπότε είναι διπλός ο σκοπός. Η νεαρή φοιτήτρια από την Αυστραλία και είναι ελληνικής καταγωγής, μας εξομολογήθηκε πως υπάρχει μια φράση και μάλιστα αρχαία, η οποία τη δυσκόλεψε πολύ μέχρι να την προφέρει. Ήτανε το έτερον ήμιση. Είσαι το έτερον ήμιση μου. Θα πω αυτό στον φίλο μου που είναι από Κύπρο. Αλλά μένει Αδελαίδα μαζί μου τώρα. Είναι εδώ στην Κρήτη τώρα? Όχι, δυστυχώς, δεν προλαβαίνει να έρθει. Αλλά όταν γυρίσω θα του πω είσαι το έτερο νήμιση μου. Θέλαμε να έχουν μια εμβάπτιση στην ελληνική γλώσσα σε περιβάλλον που μιλιέται, γιατί όπως καταλαβαίνετε στην Αυστραλία τα ελληνικά δεν τα ακούνε. Μπορεί 15 φοιτητές από την Αυστραλία να ήρθαν στην Ελλάδα για εκπαιδευτικούς σκοπούς, ωστόσο μαγεύτηκαν από τις ομορφιές της Κρήτης. Είχαμε πάει στο παλάτι του Κνωσό, μου αρέσουν πάρα πολύ τα αρχαία, οπότε μου έκανε πολύ εντύπωση που τα είδα. Και ορισμένα που είναι παλιά και ακόμα, όχι αυτά που τα έχουν ξαναφτιάξει, αλλά τα αρχαία. Τι άλλο, μου αρέσει το κέντρο πολύ, όλα τα μαγαζιά, οι άνθρωποι εδώ είναι πολύ ευγενέστατοι. Μου αρέσει πάρα πολύ εδώ, θέλω να μείνω. Το θερινό σχολείο στο Πανεπιστήμιο Κρήτης διεξάγεται από το Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας που εδρεύει στην Αδελαίδα. Το πρόγραμμα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και θα ολοκληρωθεί στις 24 του μήνα.